και τους μισθούς, mm -hmm. του μισθού του ευρύτερου δημόσιου. Βάση. Δεν θα πρέπει να είναι έτσι, πιθανά θα μου πει κάποιο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα τι να κάνουμε. Και πρέπει σε αυτό το πράγμα να το συγκροτήσουμε, ώσπου να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τη δημόσια διοίκηση, να ανασυγκροτήσουμε την κοινωνική οικονομία και να συγκροτηθεί ή να βοηθήσουμε να συγκροτηθεί ένα ιδιωτικό τομέα που δεν θα είναι κρατικό διάτομο, αδελφέ. Να το πω με αυτόν τον τρόπο. Τι μα ζητάνε με πρακτικό τρόπο, το λέω κάποιοι και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα να πληρώσουν περίπου ένα ποσό, και μη σας φανεί παράξενο, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι το 1,8 από τις συντάξει, αλλά βάλτε και το μερτικό τους στο ΦΠΑ, και βάζουν Βάρω, και το θέμα ό, της ό, ενέργειας, η ελληνική έχει, η διαπραγματευτική ομάδα θα... έχει συνεδρίαση συναντήσαμε στο Μαξίμου μου τον Πρωθυπουργό, ναι. Και βάλτε, βάλτε και το εξή πράγμα. Συζητάμε για το ΦΠΑ στην ενέργεια, θεωρώντας ότι το ΦΠΑ, η φόρη στην ενέργεια είναι 13% που είναι σήμερα, ενώ δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Είναι πολύ παραπάνω στην Ελλάδα. Είναι το 6-16. Το ζητάνε όμω από είναι εδώ, γιατί ξέρουν ότι από εδώ θα τα εισπράξουν σίγουρα. Μα το μεγάλο ζήτημα θα είναι, είναι ότι δεν μπορεί να βλέπει τι προβλέψει και να κάνει αυτά. Είναι αυτό που μερικέ φορέ που λέμε ότι οι αριθμητικοί υπολογισμοί οικονομολόγων ε, καταστρέψαν τον κόσμο. Γιατί θα δούνε πώ είναι η απλήρωτη λογαριασμό εμεί mm -hmm. στη ΔΕΗ. Σήμερα συνεδριάζουμε για να δούμε και το θέμα δόσεις, με δόσεις απλήρωτων λογαριασμών. Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή το, το Σαββατοκύριακο και ειδικά χθε μετά τα όσα συνέβησαν και βεβαίω ακολούθησαν και τα σχόλια και τα δημοσιεύματα και οι δηλώσει και τα λοιπά, διέρευσαν για κάποιε πληροφορίε ότι εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση, το έχει μάλλον στα χαρτιά τη μελλοντικά, όχι άμεσα, μελλοντικά να συζητήσει την περικοπή συντάξεων ξεκινώντας από τις υψηλές. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς εξετάζουμε και σε αυτό το στο, στο οποίο δουλεύουμε, καταλαβαίνω τι μου λέτε, ε, είναι το τώρα. Το τώρα. Δεν το αποκλείεται Δεν δηλαδή. συζητάμε με συγχωρείτε, αλλά στο μέλλον η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει στο βαθμό που υλοποιηθεί το πρόγραμμά της και υλοποιείται το πρόγραμμά της το θέμα των αυξήσεων των χαμηλών συντάξεων. Αυτό είναι το κύριο και το, ε, βασικό αυτή τη στιγμή. Το 80% των συνταξιούχων έχουν συντάξει κάτω από 1.000 ευρώ, κάτω από 700 ευρώ στο όριο και κάτω από το όριο τη φτώχεια. Άρα, στο μέλλον, που πρέπει να ανασυγκροτηθεί αναπτυξιακά η οικονομία μας και αυτό θα βοηθήσει και ολόκληρη mm -hmm. την Ευρώπη, έτσι πρέπει να δουλέψουμε. Και εγώ μένω, όχι με ανοιχτό το στόμα, με την έννοια ότι ποτέ δεν μένω με ανοιχτό το στόμα. Αλλά. Όταν ακούω πρόσωπο του Διεθνού Ταμείου να θεωρεί ότι οι συντάξει στην Ελλάδα είναι ίσες με τι συντάξει τη Γερμανία. Όταν ακούω τον αντιδικαγγελάριο τη Γερμανία να θεωρεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει, πώ να το πω, κυβέρνηση περίπου κομμουνιστική, ιδεοληψία φοβερού χαρακτήρα, ή όταν ακούω τον κύριο Γιούγκερ σε συνέντευξή του να μιλάει για τι δυσκολίε που έχουν οι Έλληνε και δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα για να προτείνει αύξηση στο θηριά των φαρμάκων. Επειδή είναι πάρα πολλά και θέλω να σα ρωτήσω πολλά και ο χρόνο πιέζει, κύριε Κουμουτσάκο, εσεί από την πλευρά σα ακούτε. Ε, όπως όλοι οι υπόλοιποι, όμως είστε αξιωματικοί.